Θέλω να μου πεις ένα αμήχανο περιστατικό, αστείο, που σου έχει συμβεί επί σκηνής. Λοιπόν, είμαστε στο θέατρο Βεάκι σε κείμενα ρέπα Παπαθανασίου, Μπαμπάδες με ρούμι, Α, το έχω δει. ναι, και σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασούλη, καταπληκτικός θείασος. Εκεί πρώτα έπαιξε και ο Απόστολος ο Ο Γκλέτσος. Γκλέτσος, θυμάμαι, ναι, μεγάλη επιτυχία γενικά, ναι. Η οποία η επιτυχία δεν έγινε να τελειώσει. Λοιπόν, εγώ τότε το παιδί το έπαιρνα μαζί μου στο θέατρο. Okay. Δεν είχε αρχίσει ακόμα τα σχολεία, το έπαιρνα στο θέατρο. Λοιπόν, κάποια στιγμή εκεί που καθόμαστε στη σκηνή, εγώ και η Ελένη Γερασιμίδου, λέμε τις ατάκες μας, ακούω τον κόσμο μια βαβούρα, και μας φάνηκε περίεργο, γιατί ποτέ δεν το έχουν κάνει αυτό, ποτέ δεν έχουν αντιδράσει έτσι. Λοιπόν, τι έκανε ο Σταμάτης Φασουλής, ήταν από τη μία κουίντα και από την άλλη ήταν ο γιος μου, ο οποίος έπαιζε με ένα σπαθί, το οποίο ήταν τρομερά υπάκουο παιδί, τρομερά, τρομερά. Αλλά Του έκανε ο Σταμάτης, έλα, έλα. Ερχόταν λοιπόν αυτός. Του έκανε ξανά ο Σταμάτης, έλα, έλα. Που τον αγαπούσαν πάρα πολύ όλοι. Έλα, έλα. Και αυτός πήγαινε, έλα, έλα, βγήκε στη σκηνή έξω. Και κάποια στιγμή γυρίζουμε και τον παίρνω αγκαλιά και τον βγάζω έξω. Αυτό ήταν πραγματικά, νομίζω ότι ούτε η Ελένη Γερασιμίδου, γιατί με αυτήν ήμουν πάνω στη σκηνή, ναι. και το σταμάτησα, το έχουν ξεχάσει. Έγινε χαμός από κάτω. Διότι εγώ έμεινα άφωνη. Α, δεν μου το είχε ξανακάνει αυτό το παιδί. Αν και ήταν πολύ μικρό, ήταν 4 χρονών τόσο. Σαν τώρα κι εσύ. Όχι, όχι, όχι. Με βοηθούσε. Μου έφερνε τις γόβες μου, μου έφερνε κάτι καπέλα που φορούσα. Με βοηθούσε εκεί και ήξερε ότι εδώ Απαγορεύεται απαγορεύεται. να Δεν πέρα. είναι. Αλλά ο Σταμάτης, ο οποίος Κωνσταντίνος, ενώ κρατούσε και το σπαθί από το ένα χέρι, από το άλλο κρατούσε μια τυρόπιτα. Και βγήκε έτσι στη σκηνή, έγινε χαμός, χαμός. Και στο τέλος της Το παράστασης, βγάλατε να υποκληθεί. ο Σταμάτης, ναι, τον πήρε αγκαλιά και υποκληθήκαμε όλοι μαζί. Ήταν μια Τέλειο. απογευματινή. Ναι. Τέλειο. Απογευματινή. Τέλειο, 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 τέλειο. Ωραίο. Ναι. Φαντάζομαι το σοκ σου εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να φανταστείς.